Ανέλαβε από σήμερα, κυρίες και κύριοι, η νέα αντιπεριφερειάρχη Ζακύνθου, η Κατερίνα Μοθωνέου, την οποία έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στο στούντιο της Ζακύνθου. Καλησπέρα σας, κυρία Μοθωνέου. Καλησπέρα σας, κύριε Πομόνη, καλησπέρα και στους ακροατές σας και στους τηλεθεατές σας. Αυτό που θέλει να ακούσει όλος ο κόσμος, ειδικά του νησιού, είναι τις προτεραιότητες της νέας αντιπεριφερειάρχη για το νησί. Βέβαια, κάθε προτεραιότητα, κάθε νέα αρχή έχει και τις προκλήσεις της. Από πού θα ξεκινήσετε? Ο στόχος, κύριε Πομόνη, είναι διτός στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μου, αλλά και στο πλαίσιο της Περιφερειακής Αρχής. Πρέπει να ανταποκριθώ στην εντολή της Περιφερειάρχη για αξιοποίηση του σημαντικού έργου που έχει παραχθεί, για την επιτάχυνση των χρόνιων προβλημάτων που ταλανίζουν τη Ζάκυνθο, όπως και των έκτακτων που συχνά πλέον παρουσιάζονται, για το συντονισμό και αναβάθμιση των υπηρεσιών και των δραστηριοτήτων. Και ταυτόχρονα να ανταποκριθώ στις προσμονές των συμπολιτών μας για μια καλύτερη Ζάκυνθο με υποδομές, προοπτικές ανάπτυξης και εργασίας και με καλύτερη εικόνα στον έξω κόσμο. Αυτό λοιπόν θα προσπαθήσω και θα γίνει, είναι η προτεραιότητά μου. Είναι ιδιαίτερα συναισθηματικό το βάρος που έχω σήμερα, γιατί βρίσκομαι στη θέση του χωρικού αντιπεριφερειάρχη της Ζακύνθου, σε μια θέση, αγαπητέ κύριε Πομόνη, την οποία τίμησαν δύο συμπολίτες μας, τόσο ο Διονύσιος Μιλωνάς όσο και ο Λευτέρης Νιωτόπουλος, αφήνοντας το στίγμα στη Ζάκυνθο και στα νησιά του Ιωνίου, οι οποίοι έχουν φύγει από τη ζωή δυστυχώς. Η πίστη τους στη συνένωση και στη συνεργασία τους καθιστούν φωτεινό παράδειγμα για μας και τις επόμενες γενιές. Πιστεύω ότι θα προσπαθήσω και θα ανταποκριθώ στις προσδοκίες για να δώσουμε μια νέα πνοή και να δώσουμε ένα καλύτερο αύριο στη ζακυνθινή κοινωνία, στις υποδομές που τόσα χρόνια έχουν λείψει από το νησί μας. Σήμερα όμως ο αγιασμός είχε και μια ευχάριστη είδηση σε ό,τι αφορά στην Εκκλησία και το αίτημα για το καστρομονάστηριο στα Στροφάδια. Τι ακριβώς ξεκινά και πόσο άμεσα θα δούμε τις εργασίες να εκκινούνται για αποκατάσταση και συντήρηση? Ακριβώς, κύριε Πομόνη, σήμερα ήμουν στην ευχάριστη θέση με την ανάληψη των καθηκόντων μου να παραδώσω και στο Μητροπολίτη Ζακύνθου Διονύσιο τη σύμβαση που υπογράφει μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και του Αναδόχου για την αρχή της κατασκευής του έργου του Καστρομονάστηρου στα Στροφάδια. Ήταν μια διαδικασία από την αρχή, στην οποία έγινα αντιπεριφερειάρχης πολιτισμού της περιφέρειας Ιωνίων Νήσων. Επιφορτίστηκα με το να τρέξω το έργο αυτό και με τη βοήθεια και τη συνεχή επαφή της Περιφερειάρχη Ιωνίων Νήσων με το Υπουργείο Πολιτισμού και συγκεκριμένα με την κυρία Μενδώνη, την οποία ευχαριστούμε, αλλά και τον κύριο Θεμιστοκλή Βλαχούλη, που είναι ο Διευθυντής Αναστήλωσης, καταφέραμε την προηγούμενη Τετάρτη, στις 15 Σεπτέμβρη, και το Υπουργείο Πολιτισμού υπέγραψε την σύμβαση αυτή με τον Ανάδοχο και προχωράει άμεσα το έργο. Σε επόμενες 15-20 μέρες θα δούμε την εγκατάσταση του εργολάβου και θα είμαστε στη χαρά να δούμε το έργο αυτό να ξεκινάει και θέλω να πιστεύω ότι να ολοκληρώνεται, ώστε να φανεί και στην κοινωνία και στους πολίτες της Ζακύνθου το πολύ σημαντικό αυτό έργο, που είναι ένα σημαντικό μνημείο που πρέπει και έχουμε την υποχρέωση να σώσουμε. Κυρία Μοθωνέου, σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχόμαστε καλή αρχή. Οι Ζακυνθινοί περιμένουν πολλά από εσάς. Σας ευχαριστούμε για το χρόνο σας.